Χθες είχαμε ένα συντονιστικό στα Χανιά, όπως επίσης σε ένα νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για το γιότινγκ, κατατέθηκε και με εκείνη η τροπολογία για την απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων ή οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές Natura κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, αυτό δεν είναι καινούριο, κύριε Λονταράκη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, κύριε Λονταράκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα. Ναι, αλήθεια είναι, δεν είναι καινούριο. Είναι το ίδιο μέτρο της απαγόρευσης, το οποίο τέθηκε πέρυσι εσύ, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Εύβοια. Όταν δείξει την νότας, λοιπόν, είναι στο 3 και στο 4, που κατά κανόνα στο νησί, ειδικά όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά είμαστε σε βαθμό ετοιμότητας, επικοινωνότητας 3 και 4. Μιλάμε δηλαδή για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτός μικρές εξαιρέσεις λίγων ημερών. Απαγορεύεται η παρουσία, η διαμονή, οποιαδήποτε εργασία σε σχεδόν στο σύνολο των δασικών περιοχών του νησιού και σε περιοχές Natura. Αν σκεφτείτε ότι όλος ο ψηλωρίτης είναι περιοχή Natura, άρα θα πρέπει, πιστεύω, να κάπως να περιμένουμε βέβαια την εξειδίκευση, δεν έχει βγει ακόμα. Διότι η αλήθεια είναι ότι πέρυσι υπήρχαν και ενστάσεις και διαβήματα. Θα έλεγα ότι θίγονται κλάδοι, την αλήθεια αυτό, όπως είναι η νοσοκομεία, όπως είναι η κτηνοτροφία, όπως είναι κλάδοι που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές. Θίγονται και μάλιστα θίγονται πάρα πολύ άσχημα, σε βαθμό. Είμαστε που είμαστε σε συγγνώμη, μια περίοδο επιβίωσης. Δεν υπάρχει μέρημνα όμως. Συγγνώμη, κοιτάξτε, κύριε Λονταράκη, γιατί είσαστε και μελισσοκόμους από την άλλη. Ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε και το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λέτε είμαστε και επαγγελματίες και μελισσοκόμοι κλπ. Εκτός από τα υπόλοιπα. Σταθείτε τώρα. Δεν υπάρχει ωστόσο μια μέρημνα πάνω σε αυτό. Δηλαδή να πούνε ότι μπορεί να εξαιρούνται όπου περνάει και όπου πάει ο δρόμος. Γιατί και ως μελισσοκόμοι γνωρίζετε ότι έχουμε ένα αγροτικό οδικό δίκτυο που έχει κάτι παραπάνω από τα κακά του τα χάλια, και αν θυμάμαι καλά είμαστε οι ίδιοι που μιλούσαμε πριν από μερικές ημέρες, δεν ξεχνάω και το ραντεβού μας 29 του μήνα νομίζω, εδώ στον 984, γιατί πάμε στην αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου, αλλά δεν είμαστε οι ίδιοι που λέγαμε ότι, ξέρετε, γίνονται από την άλλη και αρκετές κινήσεις έτσι ώστε επιτέλους με όσα μέσα έχουν. Τώρα θα μου πείτε, περιφέρεια είναι, δήμοι είναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, να ανοιχτούν και δρόμοι, να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες, να είναι προσβάσιμοι οι δρόμοι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα. Θα σας πω, κύριε Λουλιάκη, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος πιθανόν να μην έχει έτσι μια επαφή. Ο κλάδος της μελισσοκομείας και της κτηνοτροφίας είναι ένας κλάδος ο οποίος παράγει, προσπαθεί να παράξει, αλλά για να παράξει το περιβάλλον, το φυσικό, με τα δάση. Είναι εξοχή εν ολίγες. Πέρυσι, ακούγοντας το μέτρο της απαγόρευσης σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος, ο μελισσοκομικός, ήταν στα πευκοδάση της χώρας, αμέσως από την πρώτη στιγμή διαμαρτυρήθηκε, έγιναν διαβήματα, έγιναν, ας το πούμε, διαμαρτυρίες, ενστάσεις και στα αρμόδια υπουργεία. Δυστυχώς, πέρυσι δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς, το ξαναλέω, και μάλιστα έπεσαν και πρόστιμα. Όπως και φέτος, υπάρχει αναγκαία του προστίμου των 300 ευρώ. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μια συζήτηση από νωρίς, διότι διαβλέπαμε ότι αυτό το μέτρο θα εξακολουθήσει να υπάρχει και φέτο. Έγινε από νωρίς μια συζήτηση με την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, μία που μιλάμε με τον κλάδο, μία και εμείς εχθές να μιλήσω για το συγκεκριμένο κλάδο, λόγω, όπως είπατε και εσείς, ότι ζούμε οικογένειες από τη Μέλισσα. Περιμένουμε τις εξειδικεύσεις. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Οι άνθρωποι κατάλαβαν και αλλήμωνα και ο Υπουργός Αναλώσεις έχει καταλάβει το ζήτημα. Απλά περιμένουμε τις εξειδικεύσεις για δουλειά. Ακόμα δεν έχουμε κάτι μικρότερο. Είπαν ότι θα εισαγωγή. Εγώ δεν έχω να πω καλά λόγια, διότι από τη στιγμή, και δεν έχω να πω καλά λόγια για τον εξής απλό λόγο και με βάση την κοινή λογική. Βγαίνει αυτή η απόφαση και ισχύει για την περισσενή χρονιά. Και πολύ καλά έγινε. Όχι, μισό λεπτό. Το συλλογισμό μου ακούστε. Και πολύ καλά έγινε και βγήκε την περισσενή χρονιά. Πέρυσι υπήρχε η αυλεψία. Δεν σας είχαν εντάξει μέσα, δηλαδή, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, έτσι ώστε να μπορέσετε να μετακινήσετε για την εργασία σας, για να μπορείτε, κυρία, να βγάζετε Λουδιράκη, το μερακόματο στο σπίτι, του σπιτιού σας. Αυτό φέτος δεν έπρεπε να υπάρχει από την αρχή στην τροπολογία? Το πήρανε δηλαδή copy-paste και το πήγανε και το ξαναβάλανε σε μια τροπολογία.
Δυστυχώς ήταν ένα μέτρο της λογικής, πονάει το δόντι, κόβει το κεφάλι. Είναι μέτρα τα οποία τα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Πέρυσι δυστυχώς δεν είσαι ακούστηκε. Όχι, γιατί έχουμε περί υψηλού, ας πούμε, αυτό το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και όλα τα υπόλοιπα που κάνει και έγινε πολύ ντόρος και θόρυβος, για να καταλάβω και ποιος, ας πούμε, δικαιολογεί και τα λεφτά που παίρνει, για να μην το πω ακόμα πιο βαριά. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Περιμένουμε και εμείς τις δικές σας. Περιμένουμε αυτό το αυτονόητο, το απλό, να ζήσουν οι οικογένειες, να προσπαθήσουν να ζήσουν, διότι ναι, μεν. Να προστατεύσουμε τα δάση, προς Θεού, κανένα δεν λέει το αντίθετο. Ναι, μεν να υπάρχει, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι στις προτάσεις της Ομοσπονδίας Μεσογειακών Συλλόγων Ελλάδας έχουν κατατεθεί τεκμηριωμένες προτάσεις. Δηλαδή έχουν κατατεθεί προτάσεις οι οποίες είναι προς αυτοπροστασία και του παραγωγού και του δάσους και όλων, έτσι. Δηλαδή όχι έτσι αυθαίρετα πράγματα. Τεκμηριωμένα πράγματα. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Όπως και οι κτηνοτρόφοι, θίγονται και οι κτηνοτρόφοι, δεν είναι μόνο ο κλάδος των νοσοκομών. Όπως είναι και άλλοι κλάδοι, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν παρουσία, είτε περνάνε από αυτές τις περιοχές. Όπως ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα, όλος ο Ψιλωρίτης ουσιαστικά είναι περί της Natura. Τι θα κάνουμε δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Όλοι οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης έχουν παρόμοια θέματα, διότι εκεί δραστηριοποιούνται και οι κτηνοτρόφοι, όπως επίσης και οι μελισσοκόμοι μέσα σε δασικές περιοχές, που δόξα να έχει ο Θεός είναι πάρα πολλές εδώ στη δική μας την περιοχή. Αλλά όχι, εγώ ξέρετε λιγάκι, έτσι... πιο φόρτσα σας το είπα και έκανα τα σχόλια πριν από λίγο, επειδή μια δική σας φράση με έβαλε σε ένα άλλο κλίμα. Δόξα να έχει ο Θεός, είπατε μεταξύ άλλων, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, σιγά μη σας καταλαβαίνουν. Όχι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Προς Θεού, προς Θεού. Έχουν δείξει ότι κατάλαβαν την περσινή, ας το πούμε, το περσινό. Έχουν καταλαβαίνει. Κάντε το ακόμα χειρότερο. Το τι ζητάμε. Περιμένω, σας το είπα, περιμένω στις δικές σας. Εάν δεν βγει νομοθετική πράξη, η οποία να ξεχωρίζει, να εξειδικεύει ορισμένα πράγματα ή τέλος πάντων να ξεκαθαρίζει το τοπίο γενικότερα, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε για υποσχέσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, αυτό και σημαίνει, για να το ολοκληρώσετε ως με σκέψη, ότι αν δεν υπάρχει η εξειδίκευση, ότι αν δεν υπάρχει η νομοθετική πράξη, αν δεν υπάρξει η απόφαση για να μπορείτε να κινήσετε μέσα στο φυσικό σας χώρο, που είναι τα δάση, που είναι η ορεινή όγκη της Κρήτης κλπ, για τα κοπάδια και για τα μελίσια, τότε τι, εννοείται ότι πανελλαδικά πάτε σε κινητοποιήσεις, ναι, ότι κάνετε κάτι άλλο, τι? Ναι, κύριε Λουγεράκη, τουλάχιστον συνομιλώντας με μέλη της Ομοσπονδίας, δεν θα τα αφήσουν έτσι, διότι μιλάμε για επιβίωση, Λουγεράκη. Δεν πάμε για ούτε να κάνουμε, να ψήσουμε στην εξοχή, ούτε να περάσει η ώρα μας. Πάμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας αξιοπρεπώς, αν το επιτρέπει ο Θεός και αν το επιτρέπει η περίοδος που υπάρχει μεγιστοέκριση στη φύση. Δεν θα περάσει έτσι, για Λουγεράκη, και μάλιστα μπορεί σε αυτές να σας πω ότι έχω τη διευθυντή ιδιότητα και μπορώ και κουβεντιάζω και με τις επικεφαλής πυροσβεστικές. Οι άνθρωποι δείχνουν απόλυτη κατανόηση, είναι στο πλευρό των παραγωγών. Έτσι, σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν να κάνουν τους αστυνόμους ούτε να επιβάλλουν μέτρα. Θα σου ξαναλέω. Και αυτό που θέλω να σας πω από πριν έχει μεγάλη σημασία. Καμιά φορά ξέρετε, η παρουσία κόσμου στα δάση λειτουργεί και αποτρεπτικά. Τι εννοείται? Πολλές των περιπτώσεων. Τι εννοώ, κύριε Λουγεράκη? Όταν υπάρχει παρουσία επαγγελματιών στο δάσος, που γνωρίζει και η πυροσβεστική ποιοι είναι μέσα, είναι μία από τις προτάσεις των μελισσοκόμων, να γνωρίζουν ότι σήμερα είναι η κυρία Λουγεράκη. Λειτουργείται, ας πούμε, ως φύλακες και αποτρέπεται τους επίδοξους κλπ. Η παρουσία πολλές φορές στα δάση λειτουργεί αποτρεπτικά. Ναι. Καλά. Έχετε και εκείνο το άλλο το μεγάλο το πρόβλημα για το αν μπορείτε να περάσετε και πού θα μπορέσετε να πάτε φέτος. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Διότι το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι τόσο κατεστραμμένο. Εντάξει, χαίρομαι. Διαλυμένο, όπως είπατε. Θα σας πω. Χθες είχαμε, όπως είπαμε στην αρχή, τη ζήτηση συντονιστικό στα Χανιά. Με μεγάλη συμμετοχή. Αυτό είναι καλό. Αρκετά καλό, θα έλεγα. Η εκπρόσωπος της Γεύσης Θρασών Χανίων, η γυναίκα καλοπροαίρετα, το ομολόγησε με την καλή έννοια του όρου ομολογώ, δεν πιέστηκε. Αντιβιωτικές ζώνες ή καθαρισμοί που θα έπρεπε να έχουν γίνει σε δασικές περιοχές, αρμοδιότητα της διευθύνσης θρασών, δεν έχουν γίνει. Καταλάβατε?
Από τη μία αυτό και από την άλλη είναι η αγροτική οδοπία, όπως είναι τρίτη φορά που το λέμε, λόγω της βαρύς χειμωνιάς. Το είπαν και οι δήμαρχοι, το είπαν και οι εκπροσώποι του Δήμων, ότι δεν είναι σε θέση να τις φτιάξουν, είναι διαλυμένοι. Με ποια χρηματοδότηση. Όπως βγήκε ένας δήμος εχθές από τα Χανιά, εκπρόσωπος Δήμου και λέει με 20.000 τι να κάνω. Τι να πρωτοκάνω. Καταλάβατε. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε την περασμένη φορά στην κουμπή σας. Εξαγγέλθηκε ένα σχέδιο που σας λέω στον πυρήνα του δεν είναι λάθος, είναι σωστός στη φιλοσοφία του. Θα πρέπει σχέδια να είναι εθνικά, να είναι μόνιμα, οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση, να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, αλλά σχέδια χωρίς τη χρηματοδότηση σε πρώτο πλάνο του ΣΟΤΑ, δυστυχώς είναι καταδικασμένο να αποτύχουν τη αλουδιράκη. Διότι οι πρώτοι που είναι υπεύθυνοι να σπεύσουν, να τρέξουν μαζί με την πυροσβεστική, είναι εκπρόσωποι των ΟΤΑ. Αυτοί που είναι υπόχρεοι να συντηρούν το είτε επαρχιακό δίκτυο, είτε αγροτική οδοπία, είτε πρόσβαση, είτε ακόμα και τους κουρνούς υδροδότησης, είναι η ΟΤΑ. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο. Άρα τι μένει, δεν μπορεί να μπει μέσα δασική υπηρεσία. Δεν μπορούν να μπουν μέσα με δασοπυροσβέστες. Δεν μπορούν να περάσουν με ευκολία ποιοι. Περιμένουμε από τους δασοκομάντος αυτούς, τους 50 ανθρώπους, όταν, εφόσον, εγώ λέω ότι έρχονται να σώσουν, από τι να με σώσουν, εκτός και αν αυτό που θέλουν να πούνε είναι ότι θα γεμίσουν οι ουρανοί με ελικόπτερα να σβήνουν τις φωτιές από αέρος, γιατί φαίνεται ότι με επί εδάφους δεν θα είναι και τόσο εύκολες οι επιχειρήσεις φέτος. Κύριε Αλγεράκη, εγώ επιμένω και σαν άνθρωπος ο οποίος πιστεύω στην αυτοδιοίκηση πάρα πολύ. Έτσι ελληνικά, να σας το λέω. Εάν η ΟΤΑ δεν είναι σε θέση με τους κατάλληλους πόρους, με ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργεί απαρέγκλητα, θα το ξαναλέω, όποιος και αν είναι υπουργός, να υπάρχει μια κανονικότητα, να υπάρχει έτσι αν το θέλετε, να μην ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Να σας το πω έτσι απλά, ότι ξέρουμε ότι είναι αυτό. Τέλος. Οποιοδήποτε σχέδιο θεωρώ ότι δεν, μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα είναι σε θέση να φέρει τα αποτελέσματα που πιθανόν καλοπροαίρετα οι υπεύθυνοι που τα εκπνοούν να τα να τρέξουν. Ναι, εντάξει. Στο καλοπροαίρετο εσείς, στο πολύ επιφυλακτικά τα ακούω όλα αυτά. Ναι, παρακαλώ για τις προθέσεις τους. Παρακαλώ, για πείτε το και το τελευταίο. Ναι, γιατί... Για παράδειγμα, υπήρξαν αναδιαρθρώσεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ανθρώπων οι οποίοι είναι επιτελείς, οι οποίοι τα έχουν φάει με το κουτάλι, να μου επιτραπεί η έκφραση, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε καθημερινή επικοινωνία με μένα, με όλη τη πόλη τη περιφερειά, σε όλη την Ελλάδα, με αντιδημάρχους, δηλαδή υπήρχε έτσι ένα κλίμα πολύ φιλικό και πολύ άμεσο, δυστυχώς φεύγουν για λόγους πολιτικούς. Άρα τι κουβεντιάζουμε. Αποψήλωση και τη πολιτική προστασία, υπηρεσιακά λέτε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οποιοδήποτε ασχολείται ή οποιοδήποτε θέλει να το μάθει, δεν είναι κρυφό, δεν είναι κάτι το οποίο φύγει καταστάσεις, πρόσωπα. Ναι. Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε μάθει. Κρίμα. Για πολιτικούς λέτε λόγους, άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται σε θέσεις για να μπουν άλλοι που δεν έχουν την εμπειρία που είχαν αποκτήσει οι προηγούμενοι. Και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία είπατε, φαίνεται ότι φέτος κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το παζλ της δασοπυρόσβεσης. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα εσώψυχα που θα βγάλουμε την Παρασκευή 29 του μήνα που έχουμε ραντεβού. Δεν είναι εσώψυχα. Ούτε το λέω έτσι τώρα, πώς θέλετε να το πω. Ούτε σηκωθήκαμε ένα πρωινό να εξαπολύνουμε κατηγορίες. Είναι όμως πράγματα τα οποία είναι αλήθεια, είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές εμείς καλούμεθα να δώσουμε απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις δεν τις έχουμε. Μάλιστα. Τα μηνύματα πολλαπλά. Και από τους μελισσοτρόφους, όπως επίσης και από το χθεσινό συντονιστικό, το οποίο έγινε στα Χανιά εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Και μένω σε αυτά τα οποία είπατε, γιατί είναι άκρος σημαντικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Λονταράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.